Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε στη Σπάρτη το δοκιμασμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το σοβαρό πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Μιλτιάδη, τον Παπαϊωάννου. Το ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, βαδίζοντας προς τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, συνεχίζει τις επαφές και τις συναντήσεις του με τους πολίτες και έχει τη χαρά, κύριε Υπουργέ, να σας έχει σήμερα εδώ προκειμένου να γίνει μία ενημέρωση και να αναπτύξετε, όπως μοναδικά έχετε τον τρόπο, πιστεύω, το πρόγραμμα της Εθνικής Στρατηγικής για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι ικανή να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από το τούνελ που διανύει, μακριά από τυφλούς και καταστροφικούς δρόμους που προτείνουν άλλοι και που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στη μαζική φτώχεια, στην ανεργία, την επαναδιόγκωση του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι, αγαπητές φίλες και φίλοι, τώρα μετά τις πρώτες εκλογές και το φιάσκο των διερευνητικών εντολών, υπάρχει κανείς που δεν θέλει να υπάρχει κυβέρνηση στις εκλογές που έρχονται, που δεν θέλει μια κυβέρνηση ικανή να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη, ικανή να διεκδικήσει την αναθεώρηση των όρων της Δανειακής Σύμβασης. Πρώτον, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση η εκταμείευση των χρημάτων. Ασφαλώς, πιστεύω ότι η απάντηση είναι όχι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ, αγαπητές φίλες και φίλοι, μπορεί να εγγυηθεί λύση και σταθερότητα. Γι' αυτό, απαραίτητα το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που έρχονται πρέπει να είναι ισχυρό εκλογικά αλλά και κοινοβουλευτικά, με αρκετούς βουλευτές στη Βουλή. Τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι πρέπει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουμε σαφώς το ψηφοδέλτιο του νομού Λακωνίας, ψηφίζουμε τον Γρηγοράκο τον Λεωνίδα, τον Αντωνάκο τον Εμμανουήλ, τον Κοντογιαννάτο τον Αναστάσιο, τον Ιωαννίδη τον Χρήστο, την Αναγνωστοπούλου τη Μαρία. Εμπρός στον αγώνα για τη νίκη, για τη σωτηρία της Ελλάδας, για μια Ελλάδα αυτοδύναμη, ασφαλή και ξανά ισότιμη στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εγώ σας ευχαριστώ. Μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ σήμερα ανάμεσά σας. Και όπως συνήθισα στο σύνολο της πολιτικής μου διαδρομής, θα σας μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτή έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οι ώρες, και δεν αναφέρομαι σε ημέρες, είναι ιστορικές και ταυτόχρονα δραματικές. Έχω έτσι μια μηχανία, γιατί γυρνώντας κυρίως στα χωριά μας και όχι στις πόλεις, έχω μια αίσθηση ότι οι πολίτες δεν έχουν συνείδηση του μεγέθους του προβλήματος, της χώρας πάνω απ' όλα. Θέλω να γνωρίζετε ότι ενδέχεται κάτω από οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα η χώρα μας σε μήνες, 2-3, να ζει εφιαλτικές στιγμές. Αυτή είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, δηλαδή πιστεύω ότι σε κρίσιμες ώρες σαν και αυτές, εκείνο που επιβάλλεται κυρίως από τις ηγεσίες της χώρας, τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, είναι η εθνική συνεννόηση. Έτσι έχουν απαντήσει ιστορικά οι Έλληνες και οι στιγμές είναι ιστορικές. Γράφεται ιστορία για να απαντήσουμε ως έθνος στους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν. Δεν συνηθίζω να κάνω ιστορικές αναφορές, αλλά ξέρετε, το 1929 ξαφνικά πήγαιναν όλα καλά στην Αμερική. Έγινε το μεγάλο κράχ.
Το κράκ της Αμερικής ήρθε στην Ευρώπη το 1930 και στην Ελλάδα στο τέλος του 1931 και το 1932 με ηγέτη τον Ελευθέριο Βενιζέλου η χώρα χρεοκόπησε. Γιατί η κατάσταση ήρθε απ' έξω κυρίως. Γιατί τότε ο Βενιζέλος έκανε και τη μεγάλη ανοικοδόμηση της χώρας, τα μεγάλα έργα, όλα πήγαιναν μια χαρά. Κάτι αντίστοιχο ζούμε σήμερα. Το 2008 έγινε η κατάρρευση των Lehman Brothers στην Αμερική. Στη συνέχεια ήρθε η κρίση στην Ευρώπη και μετά ήρθε στην Ελλάδα πιο σκληρά από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης και η Ελλάδα στοχοποιήθηκε γιατί είχε και τις δικές της αδυναμίες πέρα από αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Και ειλικρινά με λυπεί το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, ενώ το βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν συνδέουμε την κρίση μας με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Με ό,τι συμβαίνει στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ολλανδία. Με μία εξαίρεση μόνο τη Γερμανία και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Άρα ζούμε στην δίνη ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου αυτή τη στιγμή. Περί αυτού πρόκειται. Κυρίως ευρωπαϊκού οικονομικού πολέμου. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και όσον αφορά εμάς το ΠΑΣΟΚ, αφού παραδώσαμε μια σχετικά καλή οικονομία το 2004, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καραμαλής, και έχασε τον έλεγχο. Η Ελλάδα μπήκε 2 φορές σε επιτήρηση, αυτά τα ξεχάσαμε όλα. 2 φορές επιτήρηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μία. Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε σε ύψη δυσθεώρατα και το δημόσιο έλλειμμα, δηλαδή το τι παράγουμε και το τι καταναλώνουμε μέσα σε ένα χρόνο, από 3% που λέγαμε εμείς, από 6% που έλεγε ο κύριος Αλογοσκούφης με την περίφημη απογραφή του, πήγε στο 16. Τώρα το φτάσαμε στο 10 με θυσίες του ελληνικού λαού. Εάν ήταν στο 10, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός όμως ο δημόσιος λόγος ποτέ δεν αναπτύχθηκε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν πάντοτε εσωστρεφής και άρχισε πλέον για όλα να φταίει το ΠΑΣΟΚ, ενώ είναι φανερό ότι στα χέρια του ΠΑΣΟΚ έσκασε η αποσφραγισμένη χειρομοβίδα. Περί αυτού πρόκειται. Και το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε σκληρά διλήμματα τις δύσκολες ώρες. Ξεκίνησε να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμά του. Κατέθεσε την ταυτότητά του το Δεκέμβρη του 2009 με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί πίστεψε ότι μπορούσε να χτυπήσει την διαφθορά και τόσα άλλα ζητήματα με πρώτο το θέμα της φοροδιαφυγής και να πάμε μπροστά. Δεν τα κατάφερε, γιατί ξέσπασε απάνω του και ξέσπασε στην Ελλάδα η ύφεση μέσα από την παγκόσμια και κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βρεθήκαμε σε φοβερά διλήμματα, διλήμματα δύσκολα, διότι πλέον το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 ή έπρεπε να ψηφίζουμε δανειακές συμβάσεις επαχθείς για τη χώρα, μνημόνια, ή έπρεπε να υπάρξει τότε χρεοκοπία, που σημαίνει δεν θα καταβάλλονται πλέον των άλλων μισθοί και συντάξεις και βέβαια δεν θα υπήρχαν φάρμακα και όλα όσα ζούμε αυτή την περίοδο. Έτσι εκβιαζόμενοι ως ΠΑΣΟΚ, περί αυτού πρόκειται κάτω από τις πραγματικές συνθήκες, αλλά και από το γεγονός ότι στην Ευρώπη κυριαρχούσαν οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι δυνάμεις δηλαδή στις οποίες είναι ενταγμένος ο κύριος Σαμαράς και η δεξιά, έπαιζαν με τη μοίρα της χώρας μας. Και βέβαια εμείς δεν ήταν εύκολο να φύγουμε από το συνεταιρισμό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν συνεταιρισμός και οι συνεταίροι, ιδιαίτερα άμα είναι και οι δανειστές, επιβάλλουν και τους όρους τους. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και βρεθήκαμε στη Βουλή, όσοι είμαστε τότε, να είμαστε σε φοβερά διλήμματα, αλλά να βάζουμε κάτω από το κομματικό και το προσωπικό συμφέρον, άλλωστε το τελευταίο δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία, το εθνικό συμφέρον. Είμαι από εκείνους που είπανε τον Γενάρη του 2010 ότι ο ελληνικό λαός και κυρίως οι ψηφοφόροι μας, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι που πορευτήκαμε τόσα χρόνια μαζί, δεν θα έπρεπε να μας κρίνουν ως ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ τότε. Είμαστε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας της χώρας. Επιτελούσαμε πρωτίστως το πατριωτικό μας καθήκον. Για να είναι σήμερα όρθια η χώρα,
και να υπάρχουν τα ελάχιστα περιθώρια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων σε σχέση με το αύριο. Γιατί και το αύριο θα είναι δύσκολο. Ο χειμώνας μπροστά για την Ελλάδα και όχι μόνο για την Ευρώπη θα είναι βαρύς και θα κρατήσει και χρόνο. Χρόνια, δεν ξέρω, 2-3. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οφείλουμε στον ελληνικό λαό να λέμε την αλήθεια. Και να μην ξαναγίνει το λάθος που έγινε με το λεφτά υπάρχουν, που έγινε όμως παρανόηση. Διότι τότε τα λεφτά υπάρχουν είχε ένα νόημα, ότι θα χτυπούσαμε τη διαφορά και τη φοροδιαφυγή, που δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για να βρεθούμε σε θετικά αποτελέσματα. Περί αυτού πρόκειται. Και όπως είπα, συναντηθήκαμε με την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Και είμαστε τώρα μπροστά σε εκλογές. Σε δεύτερες εκλογές, άσκοπες, άστοχες. Ο ελληνικός λαός πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, αποφάσισε πως ήθελε να κυβερνηθεί. Δεν ήθελε να κυβερνηθεί με δικοματισμό, με τη λογική την παλιά. Ήθελε να υπάρξει εθνική συνεννόηση στην κορυφή και να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και συνευθύνης. Γνωρίζετε ποιοι το τορπίλησαν. Εμείς, σεβόμενοι γιατί είμαστε δημοκράτες, την απόφαση του ελληνικού λαού είπαμε είμαστε εδώ. Να στηρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση, αρκεί να εγγυάται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ευρωπαϊκή διαδρομή της χώρας. Γιατί είναι, φίλες και φίλοι, πολύ απλά τα πράγματα. Ή η Ελλάδα θα πορευτεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους συμμάχους και θα είναι στο κέντρο των εξελίξεων στον κόσμο, ή γυρίζοντας πίσω στη δραχμή, κοντά με δραχμή πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν εννοούμε την παλιά καλή δραχμή, αλλά εννοούμε την κατοχική δραχμή, για να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, γιατί δεν τα ξέρουμε πώς έχουν, άρα θα καταντήσουμε μια χώρα σαν τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Συγγενεύουμε, άλλωστε, συγγενεύουμε, είμαστε κοντά, οριακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μπροστά σε αυτό το μεγάλο θέμα της διαδικασίας,